Οι φορολογικές δηλώσεις φέτο θα είναι το μείζον θέμα, το θέμα που θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σύντομα η κυβέρνηση και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Οι φόροι που προκύπτουν είναι, θα έλεγα, εσχροί. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 45 κοπέλα με καρκίνο και με αναπηρία, επειδή είχε την ατυχία να της έχει κάνει γονική παροχή ο πατέρας της ένα σπίτι 120 μέτρα και είχε και ένα αυτοκινητάκι, ένα άτο συγκεκριμένα, καλείται να πληρώσει 920 ευρώ φόρο. Μία καρκινοπαθής, τελευταίο στάδιο καρκίνου, με 420 ευρώ αναπηρική σύνταξη. Οι φόροι που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλοι και νομίζω ότι όταν τα εκαθαριστικά παραλυφθούν από τους φορολογουμένους και κληθούν να πληρώσουν το φόρο, θα το πληρώσουν. Δεν μπορούν να μην το πληρώσουν. Και εγώ συστήνω να πληρωθεί εμπρόθεσμα. Μην την πατήσουν οι φορολογούμενοι στην παγίδα του διακανονισμού και των πολλών δόσεων. Οι μήνες περνάν και θα έρθουν επόμενα χαράτσα και θα έχουμε σε εκκρεμότητα το φόρο εισοδήματος του οικονομικού 2012. Προτείνω και προτρέπω να πληρωθούν τα εκαθαριστικά όταν έρθουν εμπρόθεσμα, να μην επιβαρυνθούν αμή τι άλλο και τις προσαυξήσεις. Η καταναλωτική δύναμη του κάθε Έλληνα πολίτη θα εξαερωθεί. Οι περικοπές 22% των μισθών. Η επιβάρυνση του φόρου εξαφανίζει την καταναλωτική δύναμη του πολίτη. Αποτέλεσμα, θα έχουμε τρομερό πρόβλημα στα έσοδα που αφορά το ΦΠΑ, στους έμεσους φόρους που είναι τσιγάρα, καύσιμα, τελωνία κλπ. Και κατ' επέκταση και στο φόρο εισοδήματος για το 2013. Το πρόβλημα έρχεται, δεν έφυγε. Όσο καλή θέληση και αν υπάρχει, είναι η στρατηγική τόσο λάθος χαραγμένη που τελικά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να ανακάμψει η Ελλάδα κάτω σε αυτή τον άξονα που περπατάει. Πληρώνουμε λάθη. Πληρώνουμε λάθη, πληρώνουμε πολιτικές ατολμίες, πληρώνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν. Δεν ξέρουν να διοικήσουν και δεν μπορούν. Μας έβαλαν σε μία περιπέτεια και πάρα πολύ δύσκολα θα βγούμε, όσο και αν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε. Ο κόσμος θα αγανακτήσει το Σεπτέμβριο, όταν επιστρέψουν από τα χωριά τους και αν μπορέσουν και πάνε μέχρι τα χωριά τους οι Έλληνες, και παρένθεση, θα δείτε πόσο μείωση θα έχουμε στον εγχώριο τουρισμό για το 2012. Όταν επιστρέψουν από τα χωριά τους το Σεπτέμβριο και πάνε να γράψουν τα παιδάκια τους στο σχολείο, στα φροντιστήρια και μπουμπουνίσει που λέμε και πιάσουν να βάλουμε και πετρέλαιο, εκεί φοβάμαι πολύ ότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κοινωνική αναταραχή. Είναι έντιμο να μην κλέβεις, αλλά είναι και έντιμο να μην αφήσεις το παιδί σου να πεινάσει. Και όταν το παιδί μου πεινάει, θα σου πάρω τα χρήματα με όποιον τρόπο μπορέσω. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο και δεν θα μπορέσουμε με αυτή την πολιτική να ανατρέψουμε το καθεστώς που επικρατεί. Για να εισπράξει ένας φορέας, ένα κράτος φόρους, πρέπει να έχει πλούσιους φορολογούμενους. Και οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα είναι και οι συνταξιούχοι, είναι και οι μισθωτοί, είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και βεβαίως είναι και οι επιχειρηματίες. Όταν το ελληνικό κράτος κατάντησε να έχει τον κλάδο των συνταξιούχων, τον κλάδο των δημοσίων υπαλλήλων, τον κλάδο των ιδιωτικών υπαλλήλων σε κατάσταση πτώχευσης, οικογενειακής πτώχευσης, από πού θα εισπράξει φόρους? Πρέπει να δούμε ποια είναι η πηγή που μπορούμε να εισπράξουμε τους φόρους. Αφού τον κόσμο μας τον καταντήσαμε να είναι πτωχός, πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας ότι και τα έσοδα του κράτους μας θα είναι πενιχρά.